Με ούριο άνεμο ταξίδεψαν σήμερα τα πλοία από το λιμάνι της Κέρκυρας, όσο ευνοϊκός είναι και ο άνεμος που πνέει και για τον κυρκυραϊκό τουρισμό, παρά το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις που κάνουν οι Έλληνες επισκέπτες του νησιού θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους. Είναι πρωί Κυριακής. Σήμερα κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Το λιμάνι της Κέρκυρας πλημμυρίζει ασφιχτικά και οι πελάτες μας, οι άνθρωποι που μας επισκέφθηκαν, κάνουν βέβαια και τα παραπονά τους σε σχέση με το πώς ήταν φέτος στο νησί μας. Οι επισκέπτες που ρωτήθηκαν από το Start και που σήμερα πήραν το δρόμο της επιστροφής δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Κέρκυρα. Είναι τακτικοί επισκέπτες. Και αν κάποιοι φεύγουν απολύτως ευχαριστημένοι με μόνο μικρές παρατηρήσεις να έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη χώρων στάθμευσης, οι περισσότεροι διακρίνουν σοβαρά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις υποδομές και με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ενώ πολύ σοβαρά θα πρέπει να υπολογίσουν όλοι οι υπεύθυνοι τη διαπίστωση ότι η Κέρκυρα έχει χάσει την αυθεντικότητά της. Ήρθατε για τις μέρες του 15 Αυγούστου. Ναι, βέβαια. Πώς περάσατε? Φανταστικά. Από πού μας ήρθατε? Από Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε Κέρκυρα αυτές τις μέρες? Ναι. Και συνεχίζετε, έρχεστε, σας αρέσει πολύ, φαντάζομαι. Βέβαια. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα? Και όλα καλά, λίγο το πάρκινγκ είναι ένα θεματάκι. Ήρθα για διακοπές. Και πώς περάσατε? Παιδιά, πολύ ακριβά, υπερβολικά, μέχρι αηδίας. Έρχομαι 12, 13, 14 χρόνια, ναι, κάθε καλοκαίρι. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, επομένως. Έρχεστε από Αθήνα? Ναι. Και πώς είδατε φέτος στο νησί? Εντάξει. Λέω. Το νησί το είδα ότι θέλει αυτό που λέω και κάθε χρόνο. Ότι κάθε πέρυσι ήταν και καλύτερα, δυστυχώς. Σε τι επίπεδο? Στα πάντα. Σε καθαριότητα, σε περιποίηση, σε δρόμους, σε παροχές, σε όλα. Έχει χάσει την αυθεντικότητά του το νησί. Προσπαθεί να γίνει, ενώ είναι τόσο όμορφο και κούκλα και τα αγαπάμε τόσο πολύ, προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Τους αγαπάμε και τους στηρίζουμε. Αγαπάμε το νησί σας.